Η κατάσταση στην αγορά είναι δραματική, επειδή χιλιάδε νοικοκυριά και επιχειρήσει δεν έχουν να πληρώσουν για τα ακίνητα που νοικιάζουν. Σχεδόν οι μισοί Έλληνε που νοικιάζουν κάποιο είδου ακίνητο καθυστερούν να καταβάλουν τα ενίκια από 2 έω 6 μήνε. Την ίδια στιγμή, έκρηξη κατά 50% σε σχέση με πέρσι αναμένεται στον αριθμό των αιτήσεων προ την εφορία για την εκχώρηση των ανίσπρακτων ενοικίων. Οι ιδιοκτήτε δορίζουν στο κράτο τα μισθώματα που του οφείλονται προκειμένου να μην πληρώσουν φόρου. Σύμφωνα με εκτιμήσει, οι αιτήσει για εκχωρήσει ενοικίων έχουν αυξηθεί φέτο κατά 50%. Κάθε χρόνο εκδίδονται πάνω από 10.000 δικαστικέ αποφάσει για έξωση των κακοπληρωτών, ελάχιστε όμω από αυτέ εκτελούνται. Νέο σοκ περιμένει χιλιάδε ιδιοκτήτε ακινήτων οι οποίοι ενοικιάζουν την περιουσία του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στην οικονομία. Ο πρόεδρος της Πανελλήνης Ομοσποδίας Συνδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, μέσα στους πρώτους μήνες του 2012, εξαιτία τη φοδρής οικονομικής κρίσης, τα φέσια στα ενίκια φαίνεται να έχουν αυξηθεί κατά 15-20%. Το γεγονό αυτό αναμένεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι όχι μόνο δεν εισπράττουν τα μισθώματα, αλλά πληρώνουν υπέρμετρου φόρου και χαράτσια. Αναμένεται επίση να προκαλέσει νέο κύμα αιτήσεων για εκχώρηση στο δημόσιο των ανίσπρακτων μισθωμάτων προκειμένου να μην φορολογηθούν την επόμενη χρονιά. Είναι χαρακτηριστικό, όπω αναφέρουν οι ειδικοί στα φορολογικά, ότι του τελευταίου έξι μήνε οι εφορίε δέχονται έω και πέντε αιτήσει εκχώρηση μη εισπραχθέντων ενοικίων κάθε μέρα. Τα φέσχε στην αγορά ακινήτων είναι δύσκολο να υπολογιστούν, αφού οι περισσότεροι ιδιοκτήτε κάνουν υπομονή και διευκολύνουν του μισθωτέ ώστε να πληρώσουν σε βάθο χρόνου. Εκτιμώνται όμως ότι είναι πάνω από ένα δις ευρώ και ήδη έχουν αυξηθεί κατά τουλάχιστον 150 έως 200 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ανίσπρακτα ενίκια κυρίως από καταστήματα και γραφεία αλλά τελευταία και από κατοικίες καθώς χιλιάδες οικογένειες αδυνατούν να πληρώσουν στην ώρα τους.